Ο Διονύσης ο Μητρόπουλος θα αναλάβει το πρώτο κομμάτι. Έτσι, θα παρουσιάσει το δικό του το θέμα και τον Κώστα Βλατιμίδη να αναφερθούμε στο τι δεδομένα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ανδρογονικό αποκλεισμό, όχι για πλέον για τον εύνουχο άντοχο, έτσι, αλλά για τον ευαίσθητο. Μετά θα είναι ο Κώστας Χατζημαρατίδης για την οστική νόσο και μετά θα περάσουμε στα νεότερα, τα οποία θα τα πούμε όταν φτάσει η ώρα. Παραδίδω λοιπόν στον Διονύση τον Μητρόπουλο να συνεχίσει. Θεωρητικά το δικό μου το κομμάτι είναι το εύκολο, γιατί είναι εκείνο το οποίο έχουμε βασίσει χρόνια τώρα σχετικά με αυτόν που ονομάζουμε ορμόνο εξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη. Και ουσιαστικά ορμόνο εξαρτώμενο, γιατί συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, το 2015, περίπου 60 χρόνια εκεί από τότε που δόθηκε το βραβείο Νομπέλ για την ανδρογονοεξάρτηση του καρκίνου του προστάτη, όπου συνεχίζουμε με το ίδιο δόγμα. Ένα δόγμα που δεν ξέρω πότε θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πραγματικά την ισχυρή εκείνη προσωπικότητα και θα πούνε ότι ρε παιδιά, εντάξει, καλά τα είπαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά ίσως είναι καιρός να κάνουμε ένα βήμα προς τον μπρος και να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Μέχρι τότε, αναγκαστικά, θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο μοτίβο, το οποίο ουσιαστικά βασίστηκε σε κάποια δεδομένα για να πούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη ανήκει σε εκείνα τα μοντέλα των νοσημάτων που έχουν εξάρτηση από τους ορμόνες. Ότι είναι άλλος ένας ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος. Και αυτά τα δεδομένα λοιπόν, συνοψίζοντάς τα απλά και μόνο σε δύο γραμμούλες, είναι το ένα ότι η τεστοστερόνη ευνοεί την καρκινογένεση επάγοντας την επαναλαμβανόμενη κυταρική διαίρεση. Αυτά σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει in vitro, αλλά και επιβεβαιώθηκαν και σε μοντέλα in vivo. Και το άλλο, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, ότι η τεστοστερόνη δρά και έμεσα, όχι μόνο με τον άμεσο τρόπο, αλλά και έμεσα, μέσω της διέγερσης κάποιων αυξητικών παραγόντων που θα δράσουν αυτοκρινικά ή και παρακρινικά. Αυτοκρινικά στο ίδιο το κύτταρο από το οποίο εκρίνονται, παρακρινικά σε κάποια κύτταρα τα οποία βρίσκονται παραδίπλα. Αυτά τα δύο λοιπόν δόγματα, η συνέχεια του δόγματος του αρχικού του 1940 τόσο, η οποία καθορίζει και την πολιτική μας με την οποία ασχολιόμαστε με τον καρκίνο του προστάτη. Και βέβαια, εκείνο το οποίο θα πάμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να ευνουχίσουμε κατ' ουσίαν τον άνδρα ο οποίος έχει καρκίνο του προστάτη. Έχοντας βάλει σαν ένδειξη ότι αυτό το πράγμα που έχει να το κάνουμε κυρίαρχα όταν η νόσος είναι μεταστατική. Και σήμερα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Ακόμα το μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε μεταστατική νόσο η οποία την θεωρούμε απριόρι ως ευαίσθητη στις ορμόνες, στους ορμονικούς χειρισμούς. Το τονίζω αυτό το πράγμα, διότι αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες, ειδικά εκείνες οι οποίες έχουν φάρμακα που στοχεύουν τον ορμονοάντοχο ή ευνουχοάντοχο, όπως θα πούμε μετά, καρκίνο του προστάτη, έχουν υπόψη τους το μοντέλο εκείνο το οποίο τι έχει κάνει. Έχει κάνει πρώτα τη ριζική θεραπεία, έχει υποτροπιάσει ο άρρωστος βιοχημικά, δεν έχει κάνει μεταστάσεις ακόμα. Έχει δοθεί ορμονική θεραπεία για την αντιμετώπιση της βιοχημικής υποτροπής, χωρίς μεταστάσεις ακόμα, και έχει αναπτύξει την ορμονοαντοχή χωρίς να έχει κάνει μεταστάσεις ακόμα και κάποια στιγμή τις κάνει. Αυτό το μοντέλο ίσως, εγώ το πιστεύω πράγματα, ότι θα είναι το μοντέλο εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη μετά από μερικά χρόνια, αλλά δεν είναι σήμερα. Σήμερα ακόμη, το ξέρετε και στην κλινική πράξη, ότι η πλειοψηφία, η τεράστια των αρρώστων με μεταστάσεις που αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζουμε,
είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα έχουν την ευαισθησία στους οργανικούς χειρισμούς. Εντάξει, το έχουμε λίγο ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Επομένως, για να κάνουμε τελικά ευμηχισμό, είτε θα θυμηθούμε ότι είμαστε χειρουργοί, είτε θα χρησιμοποιήσουμε κάποια φάρμακα. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα τελευταία φάρμακα. Κλασικά λοιπόν η αρχιεκτομή, είτε θα την κάνουμε, θα αφαιρέσουμε ολόκληρο τον όχι, ή θα κάνουμε την υποκάψιο αρχιεκτομή. Και στις μέρες που μετράνε τα λεφτά, η χειρουργική αρχιεκτομή έχει 17, είναι 17 έως 20 φορές φθηνότερη από τον φαρμακευτικό ευμηχισμό και η υποκάψια αρχιεκτομή τελικά να ξέρουμε ότι έχει σημαντικά λιγότερες μεταχειρητικές επιπλοκές από ότι η αρχιεκτομή αυτή καθ' αυτή. Αυτά λοιπόν για το χειρουργικό κομμάτι. Κλασική γνώση επίσης είναι πώς δρούν τα ανάλογα LHRH. Ότι λοιπόν μετά την δέσμευση της LHRH στην υποδοχεία της, απελευθερώνεται LH με αποτέλεσμα την παραγωγή της τεστοστερόνης. Αυτό είναι ο κλασικός ορμονικός άξονας, υποθάλαμος, υπόθεση γονάδας. Έτσι το, αυτό το, την καραμέλα, την οποία τη λέμε χρόνια και χρόνια τώρα. Και είναι πραγματική η καραμέλα, έτσι δεν είναι φανταστική. Τι γίνεται μετά από τη χορήγηση του αγωνιστή LHRH? Παρατηρείται αρχικά μια αύξηση της παραγωγής τεστοστερόνης, που σταδιακά όμως μειώνεται γιατί απευαισθητοποιούνται τελικά οι υποδοχές LHRH. Αυτός λοιπόν είναι κλασικά ο μηχανισμός. Και έτσι εξηγείται και το περίφημο flare-up φαινόμενο, το οποίο μπορεί να υπάρξει, δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μετά από τη χορήγηση των αναλόγων LHRH. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα λοιπόν, αμέσως μετά από την χορήγησή τους, που μπορεί να φτάσει και τις 7 συνολικά μέρες, μια εβδομάδα, μπορεί, το τονίζω, όχι σίγουρα, να υπάρξει αυτή η αύξηση της παραγωγής της LHRH, η οποία αντιστοιχεί στην αύξηση της παραγωγής της τεστοστερόνης ακολούθως. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει σε αρρώστους οι οποίοι έχουν ήδη συμπτωματική μεταστατική οστική νόσο, να αυξηθεί δηλαδή ο πόνος, και ο άλλος ο κίνδυνος είναι να αυξηθεί ο κίνδυνος πάλι από τα κατάγματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν, τα συμβιαστικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Αυτά είναι τα μοναδικά πράγματα, σαν σκέψη. Θα δούμε όμως και μετά αν υπάρχει κάποιο άλλο φαινόμενο που μπορεί να μας απασχολήσει. Εκείνο το οποίο γίνεται λοιπόν με τα ανάλογα LHRH είναι τα επίπεδα του φαρμακευτικού ευμηχισμού που θα επιτευχθούν μέσα σε 2 με 4 εβδομάδες. Άρα λοιπόν, πρακτικά μετά από ένα μήνα η τεστοστερόνη θα έχει φτάσει πάρα πολύ χαμηλά. Αυτά που ονομάζουμε όριο ευμηχισμού σαν τα 0,5 νανογραμμάρια ανά ml. Κρατήστε μόνο σε μια κούλα του μυαλού μας ότι ό,τι και να κάνουμε, σε ένα 10% των αρρώστων δεν θα επιτευχθούν αυτά τα επίπεδα του φαρμακευτικού ευμηχισμού. Για ποιους λόγους? Είναι διάφοροι αυτοί οι λόγοι. Κακή διάλυση του φαρμάκου, κακή απορρόφηση του φαρμάκου, κακή χορήγηση του φαρμάκου και μειονεκτήματα ίσως κάποιων φαρμακοτεχνικών μορφών. Και ποια είναι τα ανάλογα LHRH που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή? Η μπουσερελίνη κλασικά, για τη δικιά μου γενιά των ανθρώπων ήταν το πρώτο φάρμακο το οποίο μάθαμε, ήταν εισπνεόμενο τότε. Ο Μακαρίτης, ο Μιτεράν, ήταν ο πρώτος από τους πρώτους που έκανε Superfact για πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια. Τώρα πώς κατάφερε και είχε και ιερωμένη για πάρα πολλά χρόνια άφοντας καρκίνο του προστάτη, έχουν το Ευαγγέλιο. Η μπουσερελίνη, Λιουπρολίνη και η τριπτορελίνη με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες. Ένα ερωτηματικό το οποίο έχει τεθεί διάφορες φορές τα προηγούμενα χρόνια είναι αν είναι ίδια όλα τα ανάλογα LHRH. Κείνο το οποίο είναι γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστικά πραγματική συγκριτική μελέτη μεταξύ όλων αυτών των ουσιών. Εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι σε επίπεδο βασικής έρευνας κατά πόσο υπάρχει διαφορά στη χημική συνάφεια με τον υποδοχέα. Πάντοτε να θυμόμαστε γιατί πάλι και σε άλλες καταστάσεις στην ορολογία που βλέπετε α1 αναστολής έχει γίνει τεράστια κουβέντα για την ιστορία των υποδοχέων. Εκείνο το οποίο έχω κρατήσει εγώ από την ενασχόλησή μου την ελάχιστη με την βασική επιστήμη είναι ότι η έννοια της συνάφειας με τους υποδοχείς είναι μια αρκετά δύσκολη έννοια. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι εκείνο το οποίο υπάρχει σε ερευνητικό επίπεδο δεν σημαίνει ότι έχει και ιδιαίτερη κλινική σημασία μετά, πάντοτε.
μπορεί να συμβαίνει και το ανάποδο βέβαια. Να έχει τεράστια κλινική σημασία, αλλά αυτό το πράγμα συμβαίνει σαφώς λιγότερες φορές. Εκείνο λοιπόν το οποίο ξέρουμε από τη βασική επιστήμη είναι ότι η τρυπτορελίνη έχει πολύ μεγαλύτερη δεσμευτική συνάφεια προς τον υποδοχέα της ΕΡΕΤΣ-ΑΡΕΤΣ και είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της μυοπρολίδης. In vitro αυτά τα πράγματα. In vivo έχει γίνει μόνο μία σύγκριση μέχρι τώρα, η οποία έχει δημοσιευθεί και τόσα χρόνια μετά. Παράξενο πράγμα. Έτσι, δεν είναι συνηθισμένη η ιστορία αυτή. Δεν ξέρω γιατί όμως έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και εκείνο το οποίο βρέθηκε σε κλινικό πλέον επίπεδο είναι ότι η τρυπτορελίνη είχε μεγαλύτερη πτώση των επιπέδων της τεστοστερόνης σε σχέση με το λεουπρολίδι. Όχι βέβαια μέχρι το τέλος, αλλά ουσιαστικά στην αρχή αυτής της ιστορίας. Μία μεταανάλυση διαφορετικών όμως μελετών, όχι συγκριτικών μελετών, τα πήραν όλα μαζί για να δούνε τελικά πόσο ίδια είναι τα διάφορα ανάλογα LHRH και φάνηκε ότι τελικά έχουν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα, αλλά με level of evidence 3, λόγω του ότι η σύγκριση δεν ήταν απευθείας, αλλά έμεση. Εκείνο το οποίο υπήρξε λίγο καινούριο, στην Ελλάδα δεν το έχουμε δει ακόμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή η Αστέλας καθυστερεί στην Ελλάδα την κυκλοφορία της αντίστοιχης μορφής, είναι το ελιγκάρ αυτό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί μια καινούργια φαρμακοτεχνική, τα λιοφιλοποιημένα μικροσφαιρίδια, είναι η Ιταλιά μορφή, τα υγρά πολυμερή, αυτό το άτριτζελ, είναι η καινούργια μορφή, η οποία υπόσχεται ότι δεν θα έχει κανείς μεγάλες διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται το φάρμακο και άρα και να μην έχουμε τις μεγάλες διακοινάνσεις για το πώς, αν γίνεται ή όχι, φαρμακευτικός εμπλουγισμός. Εκείνο το οποίο δημιούργησε έτσι μια καινούργια, όχι αναστάτωση με κανέναν τρόπο, αλλά το καινούργιο στην αγορά ήταν οι ανταγωνιστές LHRH πλέον. Και εκείνο το οποίο έχουμε στα χέρια μας αυτή την δεδομένη στιγμή είναι ένα φάρμακο και τι γίνεται είναι που αναστέλλοντας πλέον τελικά την παραγωγή FSH και LH και τελικά βέβαια και τις τεστοστερόνες. Έχει κάποια διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση είναι ότι τα επίπεδα της τεστοστερόνης πέφτουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν έχουμε καθόλου αυτό το flare-up φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβεί με τα ανάλογα LHRH, εδώ συγκριτικά βλέπετε τη λιοπρολίδη. Αντί λοιπόν αυτή την αρχική άνοδο της τεστοστερόνης, εκείνο το οποίο γίνεται με τους καινούριους ανταγωνιστές είναι ότι πέφτει κατευθείαν η τεστοστερόνη χωρίς να έχουμε την αρχική της αύξηση. Αυτό τονίζω ότι αφορά αυτή την μικρή περίοδο των 7 πρώτων ημερών, αλλά είναι και μια στοιχειώδης σημαντική διαφορά της δράσης των δύο κατηγοριών ουσιών. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να αρχίσει να παίζει ρόλο, το κρατάμε σαν κάτι που έχει ένα κομμάτι ερευνητικού ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή, είναι ότι γίνεται με την FSH. Αφού είπαμε ότι με τα ανάλογα LHRH στην αρχή μπορεί να υπάρξει μια αύξηση της παραγωγής της FSH και της LH, με τους ανταγωνιστές εκείνο που γίνεται είναι ότι κατευθείαν πέφτει και η FSH εκτός από την LH. Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Έχει κάποιο ρόλο η FSH στον προστατικό καρκίνο. Είναι πιθανόν ότι μπορεί να έχει, διότι εκείνο το οποίο ξέρουμε είναι ότι παράγεται και στον προστάτη και βρίσκεται αυξημένη σε καρκίνο του προστάτη, σε ορισμένες περιπτώσεις. Η FSH ξέρουμε ότι μπορεί να διεγείρει την αύξηση των καρκινικών κυττάρων και ότι υπάρχουν υποδοχές FSH οι οποίες εκφράζονται και στα κύτταρα τα προστατικά με καρκίνο του προστάτη, τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και στην επιφάνεια των μεγείων μέσα στον όγκο. Είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτό το πράγμα, κατά πόσον αυτή η παροδική αύξηση της FSH με τα ανάλογα μπορεί να παίξει ένα ρόλο στη μακροπρόθεσμη πορεία του καρκίνου του προστάτη, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το διερευνήσουμε και να το δούμε στο μέλλον. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε ότι πραγματικά υπάρχει έκφραση των υποδοχείων της FSH σε καρκινικά προστατικά κύτταρα και στο τείχομα των αγγείων και μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Και έχει μετρηθεί βέβαια ότι έχουμε μια πάρα πολύ γρήγορη πτώση των επιπέδων της FSH, η οποία
Μάλιστα, το ΜΕΛ όπου συνεχίζουν τα πράγματα είναι σαφώς μικρότερη από εκείνη η οποία επιτυγχάνεται τελικά με τα ανάλογα της ελληνικής αγρίας. Έχει και ένα άλλο ίσως ερευνητικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι η FSH επάγει τελικά την έκφραση μιας ουσίας του rank, θα τα ακούσουμε μετά γιατί αυτό δεν πρόκειται να σας ζαλίσω το κεφάλι καθόλου αυτό το πράγμα. Κρατήστε, για όσους δεν το θυμόσαστε αυτό το πράγμα, ότι ο rank έχει σχέση με την ιστορία των οστεοκλαστών και τον τρόπο που συνεχώς ανανεώνεται το οστούν και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί είτε οστεοπόρωση με την έλλειψη τεστοστερόνης ή το ίδιο το καρκινικό προστατικό κύτταρο να επηρεάσει την λειτουργία των οστεοκλαστών. Η FSH λοιπόν διεγείρει την έκφραση του rank. Αυτό μπορεί να είναι το επιστημονικό υπόβαθρο για το ότι τελικά το Γκαρελίξ, δηλαδή ο αναστολέας του LHRH που έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας, φαίνεται ότι σχετίζεται με λιγότερα μυοσκελετικά συμβάματα κατά τη χορήγησή του σε σχέση με τον αγωνιστή LHRH, Λεοπρολίδη. Αν αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί και σε άλλες μελέτες στο μέλλον, θα το δούμε και κρατήστε το όμως ότι ίσως είναι ένας ενδιαφέρον μηχανισμός δράσης. Τα αντιανδρογόνα τώρα κλασικά, στεροειδή και μη στεροειδή, τα έχουμε πει 150.000 φορές. Ουσιαστικά το σαϊπρότερο νοσατέι δεν το χρησιμοποιούμε πια, το ανθρωπό δηλαδή. Φλουταμίδη έχει περάσει λίγο στην ιστορία της ουρολογίας, την λουταμίδη δεν τη χρησιμοποιήσαμε ποτέ, επικεντρωμένη στην πικαλουταμίδη αυτή τη στιγμή. Και πώς δρούν τα αντιανδρογόνα, κλασικά το μεν σαϊπρότερο νοσατέι θα δράσει και στον υποθάλαμο, θα δράσει ουσιαστικά και στα επινεφρίδια, ενώ τα μη στεροειδή αντιανδρογόνα, μπικαλουταμίδη προκειμένου, θα δράσουν περιφερικά στο καρκινικό προστατικό κύτταρο, όπου θα μπλοκάρουν τη δέσμευση της διήδρο-τεστοστερόνης πάνω στον αντίστοιχο ανδρογονικό υποδοχέα. Επομένως, καταλήγω ότι νομίζω πως ακόμα και σήμερα δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έχουμε τον ιδανικό τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε τον ευνοχισμό σε έναν άνθρωπο. Να ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες του κόσμου όπου για λόγους καθαρά οικονομικούς δεν εγκρίνουν τη χορήγηση των φαρμάκων για τη δημιουργία φαρμακευτικού ευνοχισμού και σου λέει να κάνεις χειρουργικό ευνοχισμό. Δεν νομίζω πως σήμερα, ακόμα και με την κρίση στην Ελλάδα, θα μπορούσε να πείσει κανείς τον Έλληνα να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω αν είναι σωστό κιόλας. Και κρατώ για άλλη μια φορά έναν προβληματισμό, εάν τελικά κάνουμε υπερβολικά καλό, κρατώντας σαν δόγμα το δεδομένο ότι είναι μια καθαρά ορμονοεξαρτώμενη νόσος του καρκίνου προστάτη. Αλλά επειδή δεν αισθάνομαι ικανός με κανέναν τρόπο να παρουσιάσω στοιχεία για να σας πείσω για το αντίθετο, ας το αφήσουμε για κάποια ίσως πιθανή συνάντηση στο μέλλον ή αν υπάρχει κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος πραγματικά να έχει αυτή τη στιγμή τα ισχυρά στοιχεία για κάτι τέτοιο. Σας θυμίζω ότι δεν τολμάμε σε επίπεδο guidelines να πούμε ότι ακόμα και στον ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη ότι σταματάμε τη χορήγηση της ορμονικής θεραπείας. Κάτι το οποίο έχει έναν αρκετό παραλογισμό ή από την άλλη μεριά έχει και πολύ μεγάλο νόημα σε σχέση με το ρόλο του ανδρογονικού υποδοχέα σε εκείνη την κατάσταση. Και ίσως αυτό το κομμάτι να μας δοθεί ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε ενδοκειμένου. Αλλά μέχρι τότε ας κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να κουβεντιάσουμε κάτι σε αυτό το πρώτο κομμάτι τώρα. Όπως η FSH αποτελέσει δίκτυο. Δίκτυο για ποιο πράγμα. Για την ύπαρξη καρκίνου. Για τη διάγνωση καρκίνου, όχι. Όχι με κανέναν τρόπο. Διότι εξαρτάται από ένα σωρό άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι αν μπορεί να αποτελέσει δίκτυο για ο τρόπος με τον οποίο θα πέσει σε σχέση με προγνωστικό παράγοντα για τη μακροχρόνια εξέλιξη της θεραπείας ή της ανταπόκρισης στο φάρμακο ή της ανταπόκρισης του ίδιου του καρκίνου σε αυτή τη θεραπεία.
Αλλά αυτό νομίζω πως είναι πάρα πολύ νωρίς. Τουλάχιστον εγώ δεν πιστεύω ότι όσα χρόνια θα είμαι ενεργός γιατρός ακόμα θα απαντηθεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά εντάξει. Όσον αφορά την FSH, τα LHRH ανάλογα δεν μειώνουν την FSH. Τη μειώνουν. Αλλά είπαμε αυτό το πράγμα συμβαίνει μετά την εβδομάδα. Το ερωτηματικό αυτή τη στιγμή παίζεται γιατί αν αυτό το φαινόμενο της πρώτης εβδομάδας όπου με τα LHRH ανάλογα έχουμε μια αρχική αύξηση και ακολούθως πτώση ενώ με τα anti-LHRH έχουμε κατευθείαν πτώση αν αυτό το πράγμα είναι σημαντικό για την περαιτέρω πορεία. Αυτή η εβδομάδα, ναι. Αλλά δηλαδή, αν αυτή η ιώση έχει κάποιο ρόλο μακροπρόθεσμο. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Το πράγμα είναι ότι δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός, δηλαδή ανδρογόνοι και LHRH ανάλογα, και σε ποιες το LHRH ανάλογα. Αυτό με πάει πολύ πίσω. Εμένα. Με πάει πολύ πίσω την εποχή που ήμουν ειδικευόμενος και που δηλαδή τη δεκαετία του 90. Ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι βγάλαν πάρα πολλά λεφτά τότε με αυτή την ιστορία. Ήταν λοιπόν σε εξέλιξη μια τεράστια μελέτη που είχε αρχίσει στη Βόρεια Αμερική και στο Καναδά. Και τότε χρησιμοποιεί το LHRH ηλιοπρολίδι και το αντιανδρογόνο φλουταμίδι. Τη φλουταμίδη λοιπόν, ο μπαμπάς της φλουταμίδης ήταν ο κύριος Λαμπρή. Καναδός ενδοκρινολόγος, ο οποίος ήταν αλλά στη λίστα των υπαλλήλων, κατά τη γνώμη μου, της Σέμι Πλάουτοτ, η οποία έβγαλε στη Φλουταμίνη. Λοιπόν, ήταν εκπληκτικό ότι ζήσαμε απίστευτα χρόνια, όπου τη μία χρονιά αυτή η μελέτη έβγαινε και έλεγε ο πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός, προσθέτει 1,5 μήνα καλύτερης ανταπόκρισης. Την επόμενη χρονιά έβγαινε ορίμαση η μελέτη και δεν έχει διαφορά το ένα μετά. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε και αυτό το πράγμα, γιατί και το είπα για ποιο λόγο, για να καταδείξω ότι σε περιπτώσεις σαν τον καρκίνο του προστάτη, που ουσιαστικά μιλάμε για μια τόσο ετερογενή νόσο, που το μεγάλο λάθος, αν θέλετε, το μεγαλύτερο λάθος που έχουμε κάνει είναι να τους βάλουμε όλους τους καρκίνους του προστάτη στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι. Είναι τόσο διαφορετική νόσος που δεν μπαίνει στο ίδιο τσουβάλι. Και αυτό είναι ένα βασικότατο σφάλμα που έχουμε κάνει. Φάνηκε λοιπόν ότι τελικά, αν θέλετε, από τη μια μεταανάλυση που έγινε αυτή τη μεγάλη αμερικάνικη μελέτη κάποια στιγμή, ότι εκείνοι οι οποίοι ωφελήθηκαν ιδιαίτερα ήταν εκείνοι που είχαν υψηλότερο vision score τελικά και εκείνοι οι οποίοι είχαν πολύ πιο πολλές μεταστάσεις αυτής της αρχής. Αυτοί ήταν και οι πιο ωφελημένοι από το να κάνει κανείς συνεχόμενο ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Έτσι δεν λέω για να ξεκινήσεις με μια εβδομάδα αντί ανδρογόνων. Για να τα καλύπτουμε πάντα. Έχουμε slides. Okay, εγώ απάντησα στην ερώτηση. Για την χορήγηση δεν καλύπτουμε. Αλλά εγώ θα παρουσιάσω όλη το εντάξει, είσαι πιο κακός άνθρωπος από μένα, ως γνωστό, οπότε θα πεις μεγαλύτερες καρκίες για το Λαμπρή από ό,τι θα έλεγα εγώ. Αλλά μου δόθηκε ευκαιρία να βγάλω και εγώ για την ηλικία μου. Παρακαλώ, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό που θα ρωτήσω επίσης καλύπτεται. Πριν από αρκετά χρόνια, την περίοδο που εγώ ξεκινούσα και κοντά, πριν από 10-12 χρόνια, είχε φορεθεί αρκετά η λιγονοθεραπεία με πυκαλοταμίδη 150. Τώρα τελευταία λίγο λιγότερο. Εσείς στην κλινική πράξη τη χρησιμοποιείτε και αν ναι, συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις θα ξέρετε, ουσιαστικά η χορήγηση των 150 mg μπικαλουταμίδης ήταν ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο είχε βγάλει η AstraZeneca παγκοσμίως τότε σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η σεξουαλικότητα των ανδρών οι οποίοι θα κάνουν την ορμονική θεραπεία. Αυτό ήταν το κυρίαρχο επιχείρημα για αυτή την ιστορία. Δεν περπάτησε. Πιστεύω ότι και λόγω της αυξημένης τοξικότητας που είχε και η μπικαλουταμίδη στα 150 mg αυτό το πράγμα και από την άλλη μεριά γιατί δεν πιστεύω ότι επίστηκαν οι ουρολόγοι τόσο εύκολα ότι θα είχαν τα ίδια τελικά αποτελέσματα φαρμακευτικού ευνοχισμού που λέγανε τότε η μελέτη των 150 mg. Όντως παρουσίαζε τα ίδια αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η προσωπική μου εμπειρία είναι αρνητική. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει σε ελάχιστες περιπτώσεις. Παρακαλώ. Το αρχές του 90 και πιο πριν, από όσο θυμάμαι, χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στον ορμονάτο καρκίνο του προστάτη και στον καρκίνο του προστάτη πολύ τα ιστρογόνα. Τα οποία κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν. Λόγω των αυξημένων καρδιαγιακών συμβαμάτων κτλ.
το οποίο κυρίως είχαν αποδοθεί στην από του στόματος χρήση. Αν θυμάμαι καλά στα guidelines, αναφέρεται σε πειραματικό η διαδερμική χορήγηση, η οποία δεν εμφανίζει κάτι και βεβαίως είναι το πιο κύτταρο τοξικό για το καρκινικό κύτταρο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πριν, ότι εκείνη την εποχή και πιο πριν, η λέξη ορμονοάντοχος καρκίνος του προστάτη ήταν άγνωστη λέξη. Δεν ήξερε κανείς τίποτα για αυτή την ιστορία τότε. Και δεν μιλούσε για ορμονοαντοχή, δεν μιλούσε κανένας. Μιλούσε απλά και μόνο για τον καρκίνο του προστάτη. Χαρακτηριστικά, ναι, το 1990 η τεράστια πλειοψηφία των περιστατικών τα οποία αντιμετωπίζαμε, σας μιλάω ειλικρινά, το φέρνω στο μυαλό μου τώρα, ήταν μεταστατική καρκίνη. Δεδομένο. Και έχω ζήσει την ιστορία να πεθαίνουν από τη χορήγηση ενδοφλεβίωση στο γόνο. Το περίφημο χονβάν τότε λοιπόν, το οποίο υπήρχε και σε χάρτια, αλλά υπήρχε και σε ενέσιμη ιστορία. Και βέβαια, ήταν τα καρδιαγγειακά δυσκολία, γιατί δεν ξεχνάμε μεγάλοι άνθρωποι με συνοδά αγγειακά προβλήματα και ούτω καθεξής, τα οποία κάνανε πολύ μεγάλο προβλήμα. Οι πρώτες μελέτες των LHRH αναλόγων γίνανε συγκριτικά με την διέθρη στη Λιβεστρόλη. Τα 4 μιλιγράμμα, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Και βέβαια, μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα, επειδή όντως ήταν πάρα πολλά τα καρδιαγγειακά συμβάματα, αποσύρθηκε από τη χρήση. Και είχε βγει και ο περίφημο τσιτάτο και δόγμα, «It is better to die from your disease and not for your disease». Έτσι ήταν το λογοπαίγνιο του οποίου ήταν της εποχής. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, επειδή εμείς τα έχουμε ζήσει εδώ περιστατικά, εγώ δεν ξεχάζομαι μόνο να έρχονται σε φορείο οι ασθενείς, γεμάτοι μεταστάσεις παντού, να τους βάζουμε στο κομπάν ενέσιμο. Να έχουν μια απίστευτη ανταπόκριση. Και να έχουν μια τρομακτική ανταπόκριση. Και να το βλέπεις μετά από 15 μέρες να φεύγει και να σε χτυπάει στην πάρα του πλάτη. Πότε θα πούμε κρασά. Αν ζούσε, ναι. Είναι τρομακτική. Αν ζούσε, σίγουρα. Το έκανε αυτό. Πράγμα έφυγε περπατώντας. Ξέρετε τι φοβάμαι. Ότι ένα πολύ καλό φάρμακο το οποίο είχε μια τρομερή αποτελεσματικότητα και θα μπορούσε, χάθηκε στο παιχνίδι και στο κόστος φαρμάκων και εταιριών. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας για αυτό το πράγμα. Απλά και μόνο, αν συλλογιστούμε ότι το πραγματικά το κακό προφίλ που είχε από παρενέργειες, έτσι. Τότε. Ναι. Που δεν υπήρχαν στατίνες, θα μου πείτε, που υπήρχε η δυνατότητα του monitoring κλπ. Κλπ. Μαζί σας. Μαζί σας. Σαφέστατα. Έτσι. Και νομίζω πως σιγά σιγά ξαναρχίζει να βγαίνει η ιστορία με τα ιστρογόνα, με διαφορετικό τρόπο όμως τώρα πια και με διαφορετικά ιστρογόνα. Γιατί μάθαμε και πολλά διαφορετικά πράγματα από τον τρόπο δράσης των ιστρογόνων. Ναι, όχι, λέω απλώς να μην επεκταθούμε σε αυτό, γιατί τελικά πρέπει πάνω να σηκωθεί και η βασιλική για να απαντάτε μαζί και να τελειώσουμε. Δηλαδή, κάνετε λίγο για τους μηχανισμούς, για νέους δρόμους, για όλο αυτό. Γιατί θα καταργήσουμε την εδώ είμαστε, δεν είναι. Την κοτούλα. Εδώ είμαστε. Όχι, προσπαθώ να προστατεύσω τις ομιλίες. Δεν νομίζω πως είσαι. Εγώ δεν γνωρίζομαι, αλλά δεν μου δίνει την εντύπωση ότι χρειάζεται προστάτευση, κύριε Χατζημαρκάκη. Η συγκεκριμένη κυρία δεν νομίζω, δεν μου δίνει καν την εντύπωση ότι χρειάζεται προστάτευση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οπότε. Α, όχι, το ξέρω το δίκιο σου. Παραδεχτήκατε κάτι ότι κάνετε λάθος, κύριε Χατζημαρκάκη. Λείπατε, στο ότι η ζωή μου, η πορεία μου είναι μια σειρά λαθών. Λοιπόν, νομίζω πως αν δεν υπάρχει κάτι πολύ, πολύ σημαντικό το οποίο να μην περιμένει μήπως απαντηθεί από τα επόμενα,